Ακούσατε, ακούσατε, πιστοί, απιστοί, χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, μουσουλμάνοι, προτεστάντες, όλοι κι όλες εμείς, εσείς, αυτοί και οι λοιποί. Η Οικουμενική Σύνοδος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο φυσικός σύμμαχος της Εκκλησίας μας, απεφάνθη το αυτονόητο. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε την εκπαίδευση δίχως το μάθημα των θρησκευτικών στον πυρήνα της. Τι νόημα έχει η φυσική δίχως τη μεταφυσική? Τι νόημα έχει ο ορθός λόγος δίχως τον λόγο του Θεού? Την ίδια στιγμή η δικαιοσύνη αποφάσισε πως η δημόσια προτροπή σε προφυλακισμό συμπολιτών μας λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας όχι μόνο δεν συνιστά καμία παράβαση του αντιρατσιστικού νόμου, αντιθέτως αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Αγαπημένοι πιστοί, εμπρός ολοταχώς στον δρόμο που χάραξε ο μεγαλειότατος και αξιοσέβαστος Αμβρόσιος, αξιοθαύμαστος Άνθιμος και φυσικά ο πάντα αξιόμαχος Σεραφείμ, να σταματήσουμε την εξάπλωση της ομοφιλοφιλίας και άλλων ερωτικών παθών. Αγαπημένοι πιστοί, προσοχή στις παρέες σας και λάβετε υπόψη πως το να περιφέρεστε σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια συνιστά αμαρτία ασυγχώρητη. Υπάρχουν παραδείγματα προς αποφυγή όπως ο Περικλής και η Ιριάννα. Αγαπητοί πιστοί, δόξα στο ΣΤΕ! Δόξα! Δόξα στον Αμβρόσιο! Δόξα! Δόξα στη δόξα! Δόξα!